και Γιώργος Κερνά και Γιώργος Πίνη από την πλευρά μου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιώργος Κίτσος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά και στον κύριο Γιώργο Βερνίκο. Και χρόνια πολλά και για τη γιορτή και για τις μέρες που πέρασαν. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελιά. Με χαρά. Εδώ πέρα ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Δημοκρατική Αριστερά. Καλημέρα. Συμπαράταξη, πώς το λέτε? Προοδευτική συνεργασία. Προοδευτική συνεργασία. Mm-hmm. Μάλιστα. Και από το ποτάμι, ομοίως υποψήφιος ευρωβουλευτής, ο συνάδελφος εδώ, ο Κώστας ο Αργυρός, και δίπλα του κάθεται ο Διονύσης Νασόπουλος, ο οποίος χρόνια δεν πολλά, έχει Διονύση. Χρόνια πολλά, δεν είναι. Ακόμα. Στο επόμενο κύμα, Διονύση. Στο επόμενο κύμα. Να κάνουμε ένα σχόλιο για την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι για τα σχολεία σήμερα που έχουμε αυτές τις αντιδράσεις από την ΟΛΜΕ για την αναπλήρωση των χαμένων μαθημάτων. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είμαστε μια κοινωνία σε παρακμή. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα ήταν περίεργο αυτό να λειτουργούσε σωστά και καλά. Θεωρώ ότι όλη αυτή η εικόνα είναι μια πολύ δυσάρεστη εικόνα. Ξεκινάει με τις αιτήσεις καταλήψεις. Οι καταλήψεις έπρεπε να ήταν ένα κορυφαίο γεγονός σε κάποια σπάνια στιγμή. Εδώ έχουμε συνηθίσει κάθε χρόνο να ξεκινάμε και να γίνονται και καταλήψεις και να υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική. Κάθε αρνάκι από το ποδαράκι του κρέμεται. Πέρασε και το Πάσχα, α το πούμε. Ισχύει και στα θέματα εκπαιδευτικά. Κύριε Βερνίκο, εσείς δεν θέλει κανείς να αμφισβητήσει την ανάλυση που κάνει ο κύριος Κιρτσός και την εμπειρία του. Από την άλλη όμως αυτή η δυναμική της οικονομίας για την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή και το διάστημα που θα χρειαστεί όλο αυτό για να περάσει και στον κόσμο, κόσμος ο οποίος μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 225.000 αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα και βρίσκονται απ' έξω αυτοί που ίσως το έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη, εννοώ ως προς τη διαδικασία για τους μακροχρόνια ανέργους. Δηλαδή η εικόνα ή το νόμισμα έχει δύο όψεις αυτή τη στιγμή, κύριε Βερνίκο. Βεβαίως έχει δύο όψεις και σημασία έχει τι πολιτικές προτείνεις. Η άποψή μου είναι ότι η συζήτηση για το δημόσιο χρέος αποπροσανατολίζει. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να απασχολεί πιο πολύ σε αυτούς που χρωστάμε παρά εμάς. Σε εμάς έχει μπει σε κάποιο καλούπι όλη αυτή η υπόθεση και ήδη από το 2012 έχει κάπως δρομολογηθεί. Αυτό που έχει την πολύ μεγαλύτερη σημασία είναι το πώς παίρνει μπροστά η πραγματική οικονομία. Προσωπικά εκπροσωπώ τον τουρισμό. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει δώσει καλές έδειξη μέσα στην κρίση ότι αντέχει, ότι έχουμε πραγματικά ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Και όταν ο τουρισμός συνδέεται και με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική παραγωγικότητα, αποτελεί πράγματι την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Και προσωπικά πιστεύω ότι και η θάλασσα αντίστοιχα μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένες θέσεις απασχόληση. Άρα έρχομαι και λέω, ας αφήσουμε το τι έχουμε κάνει και να δούμε μπροστά ποιες πολιτικές προσφέρουν θέσεις απασχόλησης. Μπορώ να καταλάβω απόλυτα και να συμπονώ οποιοδήποτε είναι άνεργος ή πάσχει. Το ζήτημα είναι όμως ότι από εδώ και πέρα πρέπει κανείς να προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς ακριβώς θα ξανακερδίσουμε ένα βιωτικό επίπεδο που μας αξίζει. Mm-hmm. Και να μην έχουμε καμία ψευδέστηση ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες στην οικονομία, πολύ περισσότερο όταν συνολικά η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πώς θα έχεις μια οικονομία ανταγωνιστική διεθνώς και συγχρόνως θα μπορείς να χρηματοδοτείς το κοινωνικό σου κράτος που αποτελεί μια κατάκτηση των ευρωπαϊκών λαών, είναι πράγματι μια δύσκολη εξίσωση. Και πολύ περισσότερο όταν βρίσκεσαι σε μια περίοδο που όλη η ευρωπαϊκή προσπάθεια βρίσκεται σε κάποια αμφισβήτηση. Πόσο λαμβάνεις υπόψη τους λαούς, πώς δημιουργείς μια γραφειοκρατία, πώς πρέπει να αλλάξεις ορισμένους χρηματοοικονομικούς κανόνες, το πώς να βελτιώσεις την ΟΝΕ. Όλα αυτά καταλήγουν ένα αρκετά σύνθετο θέμα που να κεπετεί από ανθρώπους που κυρίως έχουν σχέση με την παραγωγή. Αποτελεί σταθερή μου άποψη ότι οι πολιτικοί δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η οικονομία. Πιάνουν ορισμένα γενικά μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν καλή επίγνωση της οικονομίας και γι' αυτό καθυστερεί να πάρει μπρος στην πραγματική οικονομία. Φίξατε το κομμάτι του τουρισμού, στο οποίο εσείς έχετε περισσότερες γνώσεις και το γνωρίζετε καλύτερα. Και είναι και η βαριά βιομηχανία αυτή τη στιγμή για την χώρα αυτή. Δηλαδή, προσβλέπουμε από τον τουρισμό έτσι και για την αύξηση φέτος και πώς θα πάμε, αλλά είναι η μεγάλη μας ελπίδα αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι γίνεται σωστός χειρισμός, δηλαδή ανοίγουν όσες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να ανοίξουν, έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για να υποδεχτούμε αυτόν τον τουρισμό και να χειριστούμε σωστά αυτό το όπλο που έχουμε, που μας το έχει χαρίσει και η φύση. Πρέπει να γίνει η συνείδηση ότι αποτελεί μια συνολική προσπάθεια αυτό το πράγμα και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα. Θέλει συνεργασία
και ο επιχειρηματίας να είναι σωστός και ο Δήμος να συμβάλλει, η τοπική αυτοδιοίκηση, η πόλη να είναι καθαρή, να υπάρχει το χαμόγελο. Γιατί πέρα από τις επενδύσεις που χρειάζεσαι πολλά χρήματα, υπάρχει ένα ολόκληρος τρόπος ζωής. Η Ελλάδα, ο τρόπος ζωής, είναι ελκυστικός. Και μπορώ να πω ότι έχουμε ένας από τους κυριότερους λόγους που έχουμε τουριστικό ρεύμα σημαντικό, είναι γιατί αρέσει ο τρόπος που ζούμε, πέρα από τα γνωστά πλεονεκτήματα. Όταν βέβαια δεν σκοτώνουμε τους ανθρώπους με τα βεντελικά. Αποτελεί δυσάρεστη εξέλιξη που δεν θέλω να σχολιάσω. Αυτό που θέλω αρχικά να σας ρωτήσω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία μετά την ανάλυση του Γιώργου Κίρτσου, είναι το εξής. Και εμέσως αναφερθήκατε, αλλά θέλω να το αναπτύξετε λίγο. Η ανάπτυξη η δική μας, της χώρας μας, θα γίνει μέσω των Ευρωπαίων εταίρων μας, οι οποίοι μας δανείζουν, ή μέσω άλλων δυνάμεων, οικονομικών δυνάμεων? Κοιτάξτε, το οικονομικό σύστημα που ζούμε. Όταν είναι μια Ευρωζώνη σε ύφεση, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να ευελπιστούμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι, να σου πω. Μέσα στο οικονομικό σύστημα που ζούμε, που έχει και τις αδικίες του και έχει και ένα δικό του τρόπο που λειτουργεί, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε η αποκατάσταση της ρευστότητας. Για να γίνουν οι επενδύσεις, πρέπει να λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, ανεξάρτητα αν είναι άδικο ή δίκαιο ή δεν ξέρω τι, αλλά πρέπει να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Άμα δεν λειτουργεί με τους κανόνες που έχουμε, προφανώς όλα πάνε πίσω. Εμείς, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε, ξέρουμε τα επόμενα χρόνια πρέπει να γίνονται περίπου 3 δισεκατομμύρια επενδύσεις στον τουρισμό για τα επόμενα 6-7 χρόνια. Δηλαδή, γύρω στα 20 δισεκατομμύρια επενδύσεις πρέπει να γίνουν, που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον ιδιωτικό τομέα, από το τραπεζικό, από τα ΕΣΠΑ και από διάφορα άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Το πρόβλημα εμάς είναι ότι καθημερινά. Δεν λειτουργεί. Η Ελλάδα έχει μια δεκαετία που δεν είναι φιλοεπενδυτική, που έχει πρόβλημα επενδύσεων. Δεν είναι ότι ξαφνικά μόνο λόγω της κρίσης. Ένας λόγος που ξέσπασε η κρίση είναι ότι εμείς έχουμε μια τάση να λουξουτερωνόμαστε. Αυτό να πεθάνει κατσίκα του γείτονα που λέμε. Η γραφειοκρατία να λειτουργεί με ένα δικό της τρόπο. Η πολιτική με τις πελατειακές τους σχέσεις κτλ. Να έχουν παραλύσει το κράτος. Έχουμε κάνει ένα κράτος που δεν είναι κυβερνήσιμο. Αυτό πρέπει να ξανακερδίσουμε. Αφού έχουμε ισορροπήσει ορισμένα βασικά νούμερα, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να το δούμε τελείως διαφορετικά. Εκεί η δικιά μου άποψη είναι ότι οι άνθρωποι της παραγωγής πρέπει να μπουν πιο ενεργά μέσα στην πολιτική ζωή. Αυτός είναι και ο λόγος προσωπικά που έρχομαι και ζητάω και την ψήφο των συμπολιτών μου. Ότι ελάτε, ο ψήφος σας παίζει τεράστια σημασία. Μην ξαναγυρίσουμε στα παλιά. Μην ψηφίζετε με τον παλιό τρόπο τον οποίο βρίσκεται. Μέσα σε κάθε ψηφοδέλτιο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν η οικονομία να πάει μπροστά. Να υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Κύριε Βερνίκο, πάνω σε αυτό που λέτε και το οποίο σαφώς και έχετε πολύ δίκιο, είναι ότι κάθε μέρα εδώ στις συζητήσεις που έχουμε, αυτό που λέτε ακυρώνεται, διότι για κάθε τι το οποίο αποφασίζεται, βγαίνει ο κάθε κλάδος, κάθε ομάδα και λένε εμάς δεν μας ρώτησαν όμως, που ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, όταν έχουμε το φορολογικό, έρχονται εδώ οι φοροτεχνικοί και λένε καλά, γιατί δεν ρωτάνε και εμάς τι γίνεται και τι συμβαίνει. Και μετά ερχόμαστε να διορθώσουμε. Καλά, σου είπε ότι η πολιτική δεν ξέρει πώς λειτουργεί η αγορά. Και δεκάδες, εκατοντάδες τροπολογίες. Όλο μαζί αυτό το κλίμα. Ιστορία να πούμε. Το 7 οι επενδύσεις ήταν περίπου 57 δις, το 12 είχαν πέσει στα 23 δις. Λοιπόν, να πάω τη συζήτηση σήμερα που με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω ότι όλο και περισσότερο οικονομικές αποφάσεις θα παίρνουν την δική στην Ευρώπη. Αποφάσεις που μας αφορούν σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πάρτε παράδειγμα το θαλάσσιο τουρισμό που μας αφορά πολύ. Εάν δεν έχεις ευρωπαϊκές πολιτικές που να είναι και μεσογειακές, εμείς που έχουμε μια ιδιαίτερη νησιωτική πολιτική, είμαστε σε μειονεκτική θέση. Για να μπορείς να επιβάλλεις και να επηρεάζεις τα ευρωπαϊκά όργανα, χρειάζεται να έχεις και γνώση, χρειάζεται να ξέρεις την πραγματικότητα, από την πραγματική οικονομία, να είσαι μαχητικός, να μπορείς να τα προασπίζεις, να έχεις σωστές συμμαχίες και να μπορείς να τα προωθείς. Όλα τα πράγματα κρίνουν τελικά σε ένα σύνολο λεπτομεριών που κάνουν μια οικονομία να λειτουργήσει, να μην λειτουργήσει. Εκεί ισχυρίζομαι, θέλει μεγάλη προσοχή, ότι όλο και περισσότερο θα παίρνονται αποφάσεις στην Ευρώπη, γιατί καλώς ή κακώς και η δικιά μας η οικονομία αναγκαστικά θα πρέπει να μπει μέσα σε μια γενικότερη πολιτική της Ευρώπης που θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική, σαφώς θα πρέπει να είναι κοινωνικά ευαίσθητη και γι' αυτό ανήκουμε και σε μια ομάδα πολιτική που ακριβώς αυτά προωθεί και έχει τα συγκεκριμένα, αλλά που έχει και πολύ σημασία όλες τις λεπτομέρειες. Σε αυτό που λέτε ότι ανήκετε σε μια τέτοια ομάδα, εσωτερικά παίζετε στο ίδιο γήπεδο με τη Νέα Δημοκρατία στη συγκυβέρνηση, εξωτερικά όμως εσείς... Εμείς έχουμε ένα δύσκολο
ρόλο ναι. Και να έχουμε πολιτική σταθερότητα που είναι ζητούμενο για την οικονομία. Τι θα σας αλλάξει απαντάω. Στην περίπτωση ας πούμε, που πω. Έχουμε εκλογή και έχουμε τον Μάρτιν Σούλτς. Θα μπορέσει να γίνει μια αλλαγή, να γυρίσει το τιμόνι και από την πολιτική της λιτότητας. Κοιτάξτε, η δημοκρατία, απαιτεί εναλλαγή κομμάτων. Ναι. Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυσκολία που πρέπει και την πολιτική σταθερότητα να προωθούμε και να αποτελούμε την ανταλλακτική λύση. Είναι πράγματι δύσκολο, αλλά αυτό το προτάσουμε λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας που βρίσκεται η χώρα μας, γιατί καλώς ή κακώς και προσωπικά εγώ κρίνω ότι η Ελλάδα πράγματι ήταν μπροστά σε μια καταστροφή και έπρεπε να βρει μια χρυσή τομή σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι η εναλλακτική λύση απέναντι ακόμα και σε μια συγκυβέρνηση όπως είναι σήμερα ναι. είμαστε εμείς. Ναι. Και προσδοκώ και μετά τις ευρωεκλογές να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια γενικότερη συνεννόηση που να αναδειχθεί όλος αυτός ο χώρος, ο λεγόμενος κεντροαριστερός ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα υποεκπροσωπείται. Δεν έχει τα δημοσκοπικά ποσοστά που θα έπρεπε να έχει. Mm. Αλλά καλώς ή κακώς, εμείς πρέπει να είμαστε εναλλακτικοί. Αν αναφέρεστε στους ανθρώπους της αγοράς και αυτοί που ξέρουν, περισσότερο καλό στην ευρωπαϊκή υπόθεση έχει κάνει ο Μάριο Ντράγκη ως τεχνοκράτης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρά οι Γερμανοί σοσιαλιστές που μετέχουν πια και στο κυβερνητικό σχήμα. Κοιτάξτε, μπαίνετε τώρα σε τεχνικές συζητήσεις που είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσεις κανένας. Εγώ παίρνω σαν δεδομένο. Είναι πρακτικές, γιατί δεν είναι πραγματικές. Οι γερμανικοί σοσιαλιστές μιλάγανε για ένα βρωμόλογο πριν τις εκλογές γερμανικές. Το οποίο εμάς μας αφορούσε. Ναι. Τώρα δεν το συζητάνε καν. Κάνω λάθος. Ενώ ναι. ο Μάριο Ντράγκη λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να κόψει. Απαντάω ότι κάνετε λάθος πρώτον και δεύτερον ισχυρίζομαι ότι το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος είναι πολύ πιο κοντά στις ανάγκες του Νότου, αντιμετωπίζει πολύ πιο σωστά την διαφορά της παραγωγικότητας ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους, κύριε Βερνίκο, κύριε Κίτσο, ιδιαίτερα για εσάς. Ζητάμε την ψήφο του κόσμου. Εγώ ιδιαίτερα ζητάω τον ψήφο του τουρισμού και της θάλασσας. Εντάξει, λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Πώς θα ευχαριστούμε, Διονύση.